Φιλαράκια μου, καλώς ορίσατε σε άλλο ένα βίντεο στο κανάλι, καλώς ορίσατε σε άλλο ένα βίντεο που έχει να κάνει με τεχνικά θέματα. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για ένα διακόπτη, για ένα μονό διακόπτη και τη συνδεσμολογία του. Ο μονός διακόπτης θα μας χρειαστεί σε πάρα πολλές κατασκευές, οι οποίες θα φτιάξουμε και θέλω να κάνετε αποθήκευση like στα βίντεο και να αποθηκεύσετε τα βίντεο που σας δείχνω, που σας ανεβάζω αυτή τη στιγμή που σας δείχνω, γιατί θα χρειαστούμε σε διάφορες κατασκευές μας. Ο διακόπτης ο μονός τι ακριβώς είναι? Είναι ένας διακόπτης που κόβει το ρεύμα, το οποίο ανοίγει το ρεύμα και κόβει. Άλλο ο αλέρετουρ, το οποίο είναι με δύο γραμμές που βάζουν σε ένα σπίτι, το οποίο μπορούμε να κλείσουμε από τη μεριά και να ανοίξουμε από την άλλη, ή αντίστροφα να κλείσουμε από εδώ και να ανοίξουμε από εδώ, ή να κλείσουμε από εδώ και να ανοίξουμε από εδώ. Και άλλο ο απλός διακόπτης που τον χρησιμοποιούμε συνήθως, τον απλό διακόπτη, σε περισσότερες κατασκευές μας. Μα σε περισσότερες κατασκευές μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε καταρχήν τη συνδεσμολογία. Θέλω να σας δείξω τη συνδεσμολογία, πώς μπορούμε να συνδέσουμε ένα απλό διακόπτη, πώς συνδέεται ένας απλός διακόπτης. Ξαναλέω, τα βίντεο αυτά αναφέρονται σε φίλους οι οποίοι όχι επαγγελματίες. Δεν αναφερόμαστε σε επαγγελματίες εμείς. Δεν μας ενδιαφέρουν οι επαγγελματίες στα βίντεο αυτά. Μας ενδιαφέρουν οι απλοί φίλοι εδώ στο YouTube. Λοιπόν, έχουμε μία πηγή. Ωραία. Η οποία πηγή μας βγάζει 12 βολτ. Τι 12 βολτ, 220 όσα βολτ και να, 1,5 βολτ να είναι και 220 και να είναι και 150 να είναι, το ίδιο, η ίδια συνδεσμολογία είναι. Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν ότι ο διακόπτης αυτός μας βγάζει 12 βολτ. Αυτά τα βίντεο που δείχνω θα δείτε ότι θα σας χρειαστούν. Θέλω μόνο να κάνετε αποθηκεύσεις, να αποθηκεύετε. Γιατί το κάνω και ψηλά, ναι. Λοιπόν, έχουμε μία πηγή λοιπόν, η οποία πηγή είναι στα 12. Πώς συνδέει λοιπόν? Εδώ έχουμε μία λάμπα. Η λάμπα τη συμβολίζουμε έτσι. Okay. Μία λάμπα λοιπόν. Είτε εναλλασσόμενο είναι η τάση αυτή, είτε συνεχές, η ίδια συνδεσμολογία υπάρχει στους διακόπτες. Παίρνουμε λοιπόν το ένα καλώδιο του συν και του πλην και το συνδέουμε στην μπαταρία μας. Τι κάνει η λάμπα? Ανάβει. Που σβήνει από πουθενά. Το κόβουμε εδώ και βάζουμε εδώ ένα διακόπτη, το οποίο πατώντας το κάτω ανάβει το φως, τραβώντας το πάνω, συγγνώμη, σβήνει το φως. Έτσι, αυτός εδώ είναι ο διακόπτης. Τώρα μου θύμισε μία κατασκευή, η οποία, θέλω να το δώσω, είναι ας πούμε σε μία γεννήτρια. Μία γεννήτρια, η οποία βγάζει 220 βολτ. Δεν θέλω να αναφερθώ στην τάση εξόδου, θέλω να αναφερθώ στο πώς κλείνει ο διακόπτης. Πολλές φορές, ναι, εδώ λοιπόν είναι ένα καλώδιο το οποίο κλείνει η γεννήτρια. Τη γεννήτρια πολλές φορές τη βραχυκυκλώνουμε απάνω στο αρνητικό, απάνω στη γύρωση, βραχυκυκλώνουμε και κλείνει. Πολλές φορές όμως υπάρχει όταν κάνει επαφή αυτό το καλώδιο είναι πάνω στη γεννήτρια, έτσι. Εδώ βγάζει 220, δεν μιλάμε για αυτά, ούτε για τα 12 που βγάζει. Μιλάμε για το καλώδιο το οποίο ανοιγοκλίνει η γεννήτρια, ανοίγει και κλείνει. Υπάρχει λοιπόν ένας διακόπτης, ένα καλώδιο εδώ, το οποίο αυτό εδώ, του βάζουμε ένα διακοπτάκι εδώ και αυτό εδώ την άκρη τη γιώνουμε. Δηλαδή στην ουσία αυτή γιώνεται απάνω στο σασί της γεννήτριας. Αυτό πάει κάπου, πιθανόν και στο ποινίο.
στο ποινίο μέσα, αυτό συνήθως πάει το στον πολλαπλασιαστή της γεννήτριας και πούν τα ποινία. Λοιπόν, το διακόπτες λοιπόν εδώ, ο οποίος με το που κλείσει αυτό, είτε βραχυκυκλώνει και κλείνει, είτε είναι κλειστό και δουλεύει γεννήτρια και με το που το ανοίξει κλείνει το κύκλωμα. Έτσι. Βασικά να αναφερθώ και λίγο στον διακόπτη. Θέλω να τα αποθηκεύετε, ξαναλέω τα βίντεο αυτό, γιατί θα τα χρειαστείτε σε κάποια βίντεο που θα δώσω σε κάποιες κατασκευές. Ο Allé Retour, διακόπτης. Τρεις επαφές. Ο κανονικός, δύο επαφές. Το κεντρικό, το οποίο ανοίγει και κλείνει on off. Και αυτό εδώ η λάμα, το λαμάκι, το οποίο είναι πάντα ή εδώ ανοιχτό και το πάνω το επόμενο σηκώνεται. Έτσι, το Allé Retour συνδέεται από εδώ. Έτσι, βάζουμε τη τάση εδώ, ας πούμε παράδειγμα τα 12 volt. Έτσι. Και από εδώ τα δύο εξόδους πάνε στην άλλη μεριά του Allé Retour, στον άλλο διακόπτη δηλαδή του Allé Retour. Έτσι. Το οποίο κλείνει το κύκλωμα και σβήνουμε από τη μια μεριά και ανάβουμε από την άλλη. Και αυτός είναι ο κανονικός διακόπτης, ο οποίος συνδέεται στην πηγή. Σας είχα ξαναδείξει το πριν. Έτσι, εδώ μπαίνει η λάμπα μας και συνεχίζει αυτό και πάει στο διακόπτη. Η διαφορά λοιπόν του Allé Retour είναι ότι μπορούμε να κλείσουμε από μια μεριά ή να ανάψουμε από την άλλη και η απλή διακόπτες είναι ότι, ο απλός διακόπτες είναι ότι είναι ένα σκέτο on-off. Σε κάποιο άλλο βίντεο θα ασχοληθούμε στη συνέχεια, όχι τώρα, να μην μπερδευτούμε. Σε κάποιο άλλο βίντεο λοιπόν θα αναφερθούμε σε διακόπτες σε φωτοκύτταρα. Είναι το κύτταρο, είναι ένα σύστημα το οποίο με το που πέσει φως επάνω δίνει εντολή περίπου ένα, γύρω στο 1 βόλτ είναι, έτσι σε μία πλακέτα που έχει πάνω ένα σύστημα τέλος πάντων και ανοίγει ένα ρελέ και μας ανοίγει, δηλαδή με το που ξημερώσει, με το που πάει φως επάνω, έτσι μας κλείνει επαφή ένα μικρό ρελέ που έχει μέσα και μας κλείνει επαφή και δουλεύει ανοίγει με το που ξημερώσει, με το που πέσει φως, ανοίγει επάνω ένα κύκλωμα. Φωτοκύτταρο, φως, ναι, υπάρχει διακόπτης laser, θα τα αναφέρουμε σε άλλο βίντεο. Πατήστε like σε αυτό το βίντεο και κρατήστε το βίντεο αυτό. Έτσι, εμείς τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Είναι πολύ σύντομο το βίντεο αυτό που γυρίσαμε. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Αυτά τα βίντεο θέλω να τα κρατάτε, γιατί με το που σας δίνω κατασκευές, θα σας πω κάντε μια κατασκευή με το διακόπτη. Ήδη σας έχω δώσει διακόπτες. Έτσι, τον απλό διακόπτη, τον Allé Retour. Έτσι, διακόπτες οι οποίοι θα σας χρειαστούν κάποια στιγμή. Έτσι, μην μου το ξαναδίνετε, δεν ξαναδίνω διακόπτες δεύτερη φορά. Λοιπόν, τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας.